Καταρχήν, αγαπητοί συνάδελφοι, αν πραγματικά θέλουμε να δούμε το μέγεθος όχι μόνο της καταστροφής και το μέγεθος των ευθυνών και το τι πρέπει να γίνει, να διαβάσουμε και οι 101 περιφερειακοί σύμβουλοι την ανακοίνωση τη χθεσινή του Σωματείου Εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής και θα καταλάβουμε 100% αυτό που λέει ο λαός μας, τι φταίει και το τι δέον γενέστε. Διότι φαίνεται ότι στα λόγια είμαστε πρώτοι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή τα πιο κρίσιμα ζητήματα μετά την πανδημία συγκυριακά είναι και η ακρίβεια αλλά και τα καιρικά φαινόμενα, πρέπει να πούμε ότι μαζί με την πανδημία και τη χιονοθύελλα προέκυψαν τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν προκύψει στα νοσοκομεία τα τελευταία χρόνια. Γιατροί και νοσηλευτές έμειναν 3 και 4 μέρες για να μπορέσουν να πάνε στο σπίτι τους. Ασθενείς έμειναν στα νοσοκομεία και ας λένε ότι ξεχιόνισε η σωτηρία, το γεννήματά σου, ο Ευαγγελισμός, το παιδόν. Τίποτα δεν ξεχιόνισε. Πώς έμειναν 3 μέρες στο σπίτι τους ασθενείς και 3 μέρες προσωπικό δεν μπορούσε να έρθει και άλλοι που είχαν παραμείνει από την προηγούμενη μέρα δούλευαν διπλοβάρδιες και τριπλοβάρδιες. Πώς σκεφτήκαμε να κάνουμε ορισμένα άλλα πράγματα μπροστά στις κάμερες και την τέντα του νοσοκομείου παιδών δεν μπορούμε να τη φτιάξουμε. Πώς τη στιγμή εκείνη την πιο κρίσιμη να κλείσει το νοσοκομείο παιδών στην Πεντέλη και να αφήσουμε το λαό απροστάτευτο. Τη στιγμή της κρίσης και της κακοκαιρίας το πρώτο που κοιτάμε είναι η υγεία του κόσμου. Και η υγεία του κόσμου κινδύνευσε στους δρόμους όπως όλοι περιγράφουν, αλλά δεν όμως περιγράφουν ότι τη στιγμή αυτή της μεγάλης φρίκης, του μεγάλου κινδύνου και του τρόμου που έζησε ο λαός του Λεκανοπεδίου αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, όλοι, οι Δήμοι, οι περιφέρειες και προκειμένου η δική μας διοίκηση και η κυβέρνηση, ο ένας ρίχνουν τον μπαλάκι στον άλλον, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση, συν άλλα κυβερνητικά κόμματα, λένε ότι δεν έγιναν καλοί χειρισμοί και κρύβουν το κυριότερο. Γιατί, και θα το πω στο τέλος ποιο είναι το κυριότερο. Γιατί στην περιγραφολογία μπορεί να είμαστε σύμφωνοι. Δηλαδή, τα ραντεβού ακυρώθηκαν, εφημερεύανε πολλές μέρες οι συνάδελφοι, υπήρχε μέχρι και τις μέρες που κάποιοι δεν μπορούσαν να πάνε στη δουλειά, διοικητές υπηρεσιών και νοσοκομείων τους του χρέωναν ότι πήραν δίθεν κανονική άδεια και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πάνε στη δουλειά τους. Είδαμε ηρωικές προσπάθειες από ακόμα και από τελιπεράδες και από γιατρούς και από νοσηλευτές να περπατάνε με τις ώρες να πηγαίνουν στη δουλειά τους από ευσυνειδησία. Δεν τους προσέξαμε. Είναι μία ύβρις αυτή τη στιγμή απέναντι στο λαό το γεγονός ότι δεν πάρθηκαν έγκαιρα τα μέτρα όπως θα έπρεπε να πάρθουν. Επομένως, το να λέμε ότι έκλεισε η Κεσαριανή και η Άνω Κεσαριανή, ο Βύρονας, ότι είδαμε αυτό το αισχρό φαινόμενο, το κατάπτυστο φαινόμενο του φέρετρου στον περιοχή του Ζωγράφου, ότι άνοιξαν 3 και 4 μέρες μετά, στον Καρέα, μια εβδομάδα να ανοίξουν οι δρόμοι στην περιγραφολογία, είμαστε πολύ καλοί και δεν θα διαφωνήσει κανένας. Θα λένε μα κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Και παραδείγματος χάρη λέει η κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη. Ο Περιφερειάρχης λέει ότι δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλα λειτουργήσαν τέλεια, στην εντέλεια θα μπορούσαμε λίγο καλύτερα κλπ. Τι το λένε αυτό και μάλιστα και ο κύριος Καραμάνος είπε στο Περιφερειάρχη γιατί δεν ζήτησε συγγνώμη. Λες και άμα ζήταγε συγγνώμη θα είχε εξηλωθεί απέναντι στη βάσανα του λαού. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι, και θα κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, πραγματικά το ζήτημα είναι ότι συμπυκνώνεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δήμοι, δήμαρχοι, περιφέρειες, οι θύνοντες της περιφέρειας και κυβέρνηση δεν έχουν πρόσωπο να βγουν στο λαό. Δεν έχουν πρόσωπο να βγουν στο λαό να μιλήσουν χωρίς τις κάμερες. Γιατί θα τα ακούσουν. Θα δούμε πόσα συγχαρητήρια και πόσα συχτηριλίκια έχουν να δεχθούν από το λαό που υπέφερε
και ακόμα θα υποφέρει, γιατί αυτά θα ξανάρθουν. Και επιβεβαιώνεται ότι οι περιβόητες ιδιωτικοποιήσεις οδηγούν σε ένα και μόνο συμπέρασμα που φάνηκε στην πανδημία, που θυμίζει τη λαϊκή παροιμία, στην κρίση άλλοι γλεντοκοπάνε και άλλοι ψοφοπεινάνε. Και γλεντοκόπησαν όλες οι 57 εταιρείες, οι εργολάβοι πραγματικά πλούτησαν σε όλη αυτή την πανδημία και μέσα στην κακοκαιρία, συγγνώμη, και μπορεί να ξαναπλουτίζουν συνέχεια όσο ο πλούτος πηγαίνει σε αυτούς και όσο το δημόσιο σύστημα, για το οποίο άλλο πρέπει να είναι, για άλλο σύστημα εμείς παλεύουμε, και αυτό προτείνουμε στον κόσμο να παλέψει και όχι να δεχτεί το κεφάλι του να είναι στο σβέρκο του οι 57 εργολάβοι οι οποίοι καταδυναστεύουν τον κόσμο. Μόνο έτσι μπορεί να μην έχουμε τέτοια αποτελέσματα και παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.